trabajo μηδενιακά πρόμενα, συμμετέχοντας σε ποικίλες δραστηριότητες. Στην επιτυχία αυτή πορεία του είχε τη στήριξη και τη βοήθεια της αγαπημένης του συζύγου Ελπίδας. Με την ενέργειά της να τιμήσει φέτος τον κύριο Αλεξίου, η κοινότητά μας, ήθελε να δείξει πως αναγνωρίζει την προσφορά στα κοινά, όσο και την διάθεση να προσφέρουν στην ομογένεια. Καλούμε λοιπόν τον κύριο Αλεξίου να προσέλθει και να παραλάβει την κοινωνική πλακέτα, μαζί με τη συντηγό του. Καλούμε επίσης τον ιερατικό και εισάμιντο, τα πέρα μετάλλιο, καθώς και τον πρόεδρο του κύριου Χρυστάτο να προσέλθουν για να του δώσουν την κοινωνική πλακέτα στον τιμό του κύριο Αλεξίου. Ο πατήρ Νεκτάριος θα μιλήσει για το τιμό του. Καθίστε λίγο για να κόψουμε δύο κουβέντες και να καταλήξουμε τον κύριο Αλεξίου. Πριν ξεκινήσω, ήθελα να πούμε τα συλληπιτήρια που χάσαμε έναν εκπαιδευτικό για πολλά χρόνια, ο οποίος, και όταν ήμουν και εγώ μικρό παιδί, τον ήξερα στο απογευματινό σχολείο τον διευθυντή, ο κύριος Κωνσταντίνος Παρθένης, η αιωνία ημίνη αυτού και θα γίνει η κηδεία η Τρίτη. Όλοι μας θα είμαστε εκεί για να το τιμήσουμε, ποιος να το αναπαύσουμε. Όμως, μένουμε στην δόξα αυτής της κοινότητας, γιατί σήμερα εορτάζουμε 90 χρόνια συνεχής δράσης, συνεχής δημιουργίας, κάτι το οποίο μπορούμε όλοι μας να καθόμεθα. Γιατί αδελφοί μου, για να φτάσουμε σήμερα 90 χρόνια, δίνεται κάτι ένα μικρό επίτευγμα. Είναι πραγματική μια ημέρα δόξας για την κοινότητα. Και χαίρομαι κι εγώ να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας και ως προϊστάμενος, γιατί πάντοτε το λέω, και για μένα είναι τιμή να βρίσκομαι εδώ εορτάζοντας μαζί σας, γιατί και εγώ είμαι από τα σπλάχνα της κοινότητας. Είμαι και εγώ αυτός ο οποίος μεγάλωσε σε αυτή την κοινότητα και χαίρομαι να την υπηρετώ από αυτή την θέση. Σήμερα, φέτινη χρονιά του 2017, παρακαλώ, λίγο ησυχία, αν φωνάζω, θα φύγει η φωνή. Θα είμαι σύντομο. Είναι μια ιστορική χρονιά φέτος, γιατί μέσα στην την πορεία της κοινότητας φέτος γιορτάζουμε τα 90 χρόνια, έχουμε και να συγχαίρουμε για κάποια πράγματα που γίνανε φέτος μαζεμένα. Αναφέρθηκε για την δωρεά του κ. Νίκο Ανδριώτη, η οποία έδωσε 1 εκατομμύριο για την αναγέννηση του κτηρίου. Τον συγχαίρουμε και τον ευχαριστούμε. Και μαζί με αυτόν θα πρέπει να ευχαριστήσω και τον αγαπητό μας κύριε Νίκο Καβαλά, γιατί μόνο ο Νίκος Καβαλάς θα μπορούσε να το τελειώσει σε 2 μήνες. Ευχαριστούμε για την εξήγηση προσφορά. Έτσι. Ευχαριστούμε τον Ian Hoss Foundation που έχει δείξει για πολλά χρόνια στηρίζει τον αγώνα μας για την εκπαίδευση. Δίνει μια προσφορά μεγάλη η οποία με από αυτό θα παίρνετε τον τόπο για να ενισχύετε στο σχολείο. Τον ευχαριστούμε και τον Ανδρέα Δρακόπουλο για την αγάπη του προς το σχολείο μας. Να ευχαριστήσω όλους σαν κοινότητα, γιατί είπαμε με απόφαση του Συμβουλίου, του Δημοτικού Συμβουλίου μας, να ξεκινήσουμε την ανέγερση του εξαόρου κτηρίου, που όπως είπε και ο πρόεδρος, θα κοστίσει περίπου 3 εκατομμύρια, είναι κάτι απαραίτητο για μας, για να συμπληρώσουμε τα έσοδα.
Ελπίζω και εύχομαι όλοι μαζί να αγκαλιάσουν αυτό το έργο, γιατί είναι έργο ανάγκης για να διατηρήσουμε τα οικονομικά της κοινότητάς μας. Αυτά τα τρία είναι μεγάλα σπουδαία φέτος που γίνονται και ευχαριστώ όλους σας για αυτή τη στήριξη της κοινότητας, γιατί με χωρίς εσάς, αδελφοί μου, δεν θα έχει κοινότητα. Πάντοτε το λέω, η Εκκλησία δεν είναι το Ιερατείο, δεν είναι το Συμβούλιο, είναι όλοι μαζί αποτελούμε το Εκκλησία. Η Εκκλησία, η έννοια είναι αρχαία λέξη ελληνική. Και έτσι λοιπόν, έρχομαι και το σχολείο μας που γιορτάζει και αυτό 60 χρόνια παρουσία στην ομογένεια. 60 χρόνια τα οποία είχαν τη σκέψη να δημιουργήσουν οι υπόγονοί μας. Και για πολλά χρόνια, μπορώ να πω, έδωσαν και χρήματα και η Εκκλησία μας ως μια κοινότητα στήριζε και ακόμα στηρίζει το σχολείο μας. Να ευχαριστήσουμε όλους τους προγόνους μας, οι οποίοι και αυτοί με το αίμα τους διατήρησαν το σχολείο. Αλλά να δώσω και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτή την ευκαιρία και στον διευθυντή μας, τον κύριο Μουλαμάνη, διότι τα τελευταία 19 χρόνια που διακονεί από την θέση του διευθυντού, έχει καταφέρει να κάνει ανεξάρτητο το σχολείο από θέμα οικονομικής. Διότι για πολλά χρόνια επέλαμε χρήματα για να δίνουμε προς το σχολείο. Κατάφερε μέσα από το δικό του τον αγώνα να ανεξαρτοποιηθεί από οικονομικής πλευράς. Παραμένει ενωμένο με την κοινότητα, απλά ανεξάρτητα οικονομικά. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε για τη δική του προσφορά προς την κοινότητα, ως διευθυντής. Να ευχαριστήσω τα παιδιά μας, και τόσο όμορφα μας χώρεσαν και μας δείχναν στην ελληνική τους παρουσία. Εάν κάνουμε όλο αυτό τον αγώνα, για αυτά τα παιδιά το κάνουμε όλοι μας. Και γι' αυτό τους χαίρομαι τόσο όμορφα μας χώρεσαν. Να ευχαριστήσω τους εκπαιδευτικούς, να ευχαριστήσω την κυρία Γκάι που με αυτό το σχολείο μας παρουσίασε σήμερα στον χρόνο και την αλληλεγγύη της κυρίας Γκάι. Να ευχαριστήσουμε τις κοπέλες του γραφείου που μπορούμε να πούμε και η Ευαγγελία πρέπει να χτυπήσαμε ρεκόρ από χρήματα που μαζέψαμε για το Journal και να ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε και τον κλήρο. Γιατί, αδελφοί μου, μην νομίζετε ότι και εμείς ως κλήρος δεν κάνουμε τον αγώνα μας. Και εγώ ως προϊστάμενος ευχαριστώ τους πατέρες της κοινότητας, τον Πάτερ Ιωάννη Αντωνόπουλο, τον Πάτερ Αναστάσιο Ιωάννη και τον Πάτερ Βασίλειο Λίγο. Όλοι μαζί ως μία ομάδα έχουν μια καλή συνεργασία και αγωνιζόμαστε όλοι μαζί για το καλό της κοινότητας. Και εγώ τους ευχαριστώ όλους που μαζί πορευόμεθα. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω και συγχαίρω ότι σαν Συμβούλιο, μπορώ να πω ομόφωνα, αποφασίσαμε να τιμήσουμε ένα πρόσωπο της ομογένειας γνωστό σε όλους. Κύριε Γιώργο Αλεξίου, με την αγαπημένη σύζυγά της Αλεξίδα. Ο οποίος έχει δοθεί για το ομογενειακά και δεν είναι τυχαίο πρόσωπο στην ομογένεια. Ερχόμαστε με τη χάρη του Θεού να συνεχίσει αυτόν τον αγώνα, γιατί το λέω, λίγοι είναι αυτοί που εργάζονται για το κοινό. Οι πιο πολλοί απολαμβάνουν, λίγοι όμως παίρνουν το φωτοβάρισμα να αγωνιστούν. Ας είναι ένα παράδειγμα και όλοι μαζί παίρνουμε το παράδειγμα ότι οφείλουμε να συμμετέχουμε και να αγωνιζόμαστε για τα κοινά. Είναι κάτι που πρέπει, είναι στη φύση μας, για να μπορούμε και εμείς να έχουμε ένα μέλλον.
ας αγωνιζόμαστε αδελφοί μου για να πολεμόμεθα με τον ίδιο, με την ίδια δράση, με την ίδια αγάπη προς την κοινότητα. Εύχομαι και ευχαριστώ όλους εσάς που ήρθατε σήμερα να τιμήσετε την κοινότητα και επόμεθα να συνεχίσουμε αυτή την ίδια πορεία στις επόμενες δεκαετίες. Ευχαριστώ και πάλι και θα καλέσω τον κύριο Γεωργίου Αλεξίου να τον τιμήσουμε με την πλάκα την οποία έχει ετοιμαστεί από την κοινότητα. Να το διαβάσω και μετά θα σας αποδώσουμε την τιμή και μετά θα πείτε κι εσείς τις δύο κουβέντες. The Hellenic Orthodox Community of Astoria, St. Demetrius Cathedral, recognition award presented on this day, November 5th, 2017, to George Alexiou, in recognition and appreciation of your tireless support, significant work, and dedicated service to the entire Omogamia throughout the years. Here's the Park, Flushing Meadow Park, New York. Dean Akimatis Sekaj Mazagropoulos, the Evangelist Douglas Parish Council President. Thank you. Well,